Μετά. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, το να μιλάω από αυτό εδώ το βήμα για την ΕΡΤ, την ΕΡΤ της ζωής μου, την ΕΡΤ της επαγγελματικής μου καταξίωσης, την ΕΡΤ των πιο παραγωγικών δημοσιογραφικών μου χρόνων, είναι κάτι που μου προκαλεί συγκίνηση. Δεν είναι λίγο πράγμα να καλούμαστε μέσα από μια άλλη θέση ευθύνης να δώσουμε το φιλί της ζωής, να αναστήσουμε αυτό για το οποίο παλεύαμε επί τόσο καιρό. Ξέρετε, είμαι από αυτούς που τη μέρα της ντροπής, τη μέρα που η προηγούμενη ανάλγητη κυβέρνηση αποφάσισε να ρίξει το μαύρο και να δείξει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της πολυφωνίας, την έννοια του πλουραλισμού, την έννοια τελικά της ίδιας της δημοκρατίας, τη μέρα που το ημερολόγιο έδειχνε 11 Ιουνίου του 2013, είχε για άλλη μία φορά, μέσα στα 20 χρόνια που δούλευα για την ΕΡΤ, λήξει η σύμβασή μου. Γιατί αν δεν το ξέρετε, στην ιερή αγελάδα όπως την είχε χαρακτηρίσει ο Αντώνης Σαμαράς, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων ήταν εργαζόμενοι που έπαιρναν 800, 1000 και 1200 ευρώ το μήνα, άνθρωποι ικανοί, έντιμοι, αξιοπρεπείς που απλώς έκαναν τη δουλειά τους. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους βάλατε στο στόχαστρο, κυρίες και κύριοι, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτούς τους ανθρώπους μαζί με το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας οδηγήσατε στην απόγνωση, θυσιάζοντάς τους στο βωμό της ανάλγητης πολιτικής σας. Στην υπόθεση της ΕΡΤ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένα κατηγορό είναι λίγο. Σας κατηγορώ γιατί στο όνομα της υποταγής σε έξωθεν εντολές δεν διστάσατε να κάνετε κάτι που δεν έχει συμβεί πουθενά, ακόμη και σε άλλου είδους καθεστώτα. Σας κατηγορώ γιατί ακόμη και τώρα, 23 μήνες μετά το έσχος και με το μόρφωμα που δημιουργήσατε να είναι πλήρως απαξιωμένο στη συνείδηση των τηλεθεατών, ακόμη και τώρα δείχνετε αμετανόητη. Σας κατηγορώ γιατί στο όνομα των συμφερόντων, της εξυπηρέτησης μάλλον φίλων συμφερόντων, δεν διστάσατε να γράψετε στα παλιά σας τα παπούτσια ακόμη και αυτό το Σύνταγμα της χώρας. Σας κατηγορώ γιατί δεν είχατε το θάρρος να παραδεχθείτε πως ήταν τελικά πολλά τα λεφτά στην υπόθεση της Ντιτζέα. Πως με τις πλάτες σας στήθηκε η πιο χοντρή διαπλοκή για να παγιωθεί το νέο μηντιακό τοπίο. Η Ντιτζέα, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της προηγούμενης περίοδου. Σκάνδαλο με πατέντα και ειλικρινά που ακούστηκε. Ο πάροχος προγράμματος να είναι και αυτός που κάνει το κουμάντο σε σχέση με αυτόν που δίνει και μοιράζει τις συχνότητες. Είναι οι ίδιοι. Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη. Και οποία σύμπτωση, το μαύρο στην ΕΡΤ έπεσε στις 11 Ιουνίου, όταν στις 19 του ίδιου μήνα έλεγε η διαβούλευση για το διαγωνισμό της Ντιτζέα, όπου η ΕΡΤ, ως εκφραστής του δημόσιου συμφέροντος, επρόκειτο να καταθέσει τις δικές της παρατηρήσεις και να μιλήσει για φωτογραφικό διαγωνισμό, προκειμένου να ωφεληθεί συγκεκριμένη εταιρεία. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μια χαρά είχαν βολευτεί και με το κλείσιμο της ΕΡΤ και στη συνέχεια με την καχεκτική ΝΕΡΙΤ οι ακούραστοι συνοδοιπόροι σας, οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της πολιτικής σας. Και αναφέρομαι βεβαίως στα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ακόμη και σήμερα πασχίζουν με νύχια και με δόντια να αποδείξουν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Λες και δεν μεσολάβησαν εκλογές, λες και εξακολουθούν να είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Γι' αυτό και από το πρωί μέχρι το βράδυ γινόμαστε μάρτυρες ενός ρεσιτάλ κινδυνολογίας και καταστροφολογίας, με εμφανή βεβαίως στόχευση. Κατανοούμε όμως τη συμπεριφορά τους, γιατί δεν είναι άλλωστε και λίγο πράγμα να έρχεται μια κυβέρνηση που αμφισβητεί την παντοκρατορία τους και επιδιώκει να βάλει ένα τέλος στην ασυδοσία η οποία επί τόσα χρόνια διέπει τη λειτουργία τους. Δεν είναι λίγο πράγμα να συμπεριλαμβάνει ο Υπουργός των Οικονομικών στη λίστα με τις μεταρρυθμίσεις πρόβλεψη για έσοδα 350 εκατομμύρια ευρώ από την αδειοδότηση των καναλιών και των ραδιοφώνων. Δεν είναι καθόλου λίγο πράγμα να ζητά ο αρμόδιος Υπουργός Επικρατείας από τα κανάλια να πληρώσουν τα συσσωρευμένα τα 4 τελευταία χρόνια χρέη τους προς το δημόσιο, τα οποία φτάνουν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μάλιστα είναι και άμεσα απαιτητό. Δεν είναι λίγο πράγμα να ζητά το Υπουργείο Οικονομικών να ελεγχθούν όλες οι συμβάσεις με τις οποίες πήραν δάνεια υπερχρεωμένες επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, και μιλάμε βεβαίως για δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων, που δόθηκαν με όρους, ας τους χαρακτηρίσουμε για την οικονομία της συζήτησης και επειδή είμαστε ευγενείς, όρους απλώς συζητήσιμους.
Κυρίες και κύριοι, είμαι η τελευταία που θα ισχυριστώ ότι στην ΕΡΤ του παρελθόντος δεν υπήρχαν προχειρότητες και σπατάλες, ότι δεν υπήρχαν σκανδαλώδεις συμβάσεις, κάστες προνομίων και προκλητικές αμοιβές. Γνωστές παθογένειες που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τις είχαμε καταγγείλει. Όμως κανένα αυτή δεν ίδρωνε. Και ξέρετε γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι η κυβερνητική νομεκλατούρα που επί χρόνια εναλλασσόταν στην εξουσία ήθελε όχι μια πραγματικά δημόσια, αλλά μια κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, στην οποία οι καλοπληρωμένοι ημέτεροι αναλάμβαναν με το αζημίωτο φυσικά να συντηρήσουν τον ομφάλιο λόρο μεταξύ Αγίας Παρασκευής και Μεγάρου Μαξίμου. Όλα αυτά όμως τελειώνουν εδώ. Χωρίς ρεβανσισμούς, χτίζουμε μια ισχυρή και ανταγωνιστική δημόσια ραδιοτηλεόραση που θα ενισχύει την προβολή της χώρας στο εξωτερικό και που θα διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των πολιτών στα αγαθά του πολιτισμού. Το νομοσχέδιο, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά μετά τις απόψεις, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις όλων όσοι ενεπλάκησαν στη διαδικασία της τελικής επεξεργασίας του, μπορεί να αποτελέσει τη βάση της συλλογικής προσπάθειας που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Και αυτός ο στόχος δεν είναι άλλος από την αντικειμενική ενημέρωση και την ποιοτική ψυχαγωγία μέσα από ένα δημοκρατικό πλέγμα διαφάνειας και σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θέλω ωστόσο να είμαι ξεκάθαρη και κλείνω με αυτό. Κύριε Υπουργή, κανένας νόμος, ακόμη και ο πλέον άρτιος, δεν μπορεί να διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του στόχου αν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση προκειμένου η νέα ΕΡΤ να αφαιθεί να επιτελέσει το ρόλο της. Μακριά από κυβερνητικές και κομματικές παρεμβάσεις, με ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτικό έλεγχο, με ισχυρό ουσιαστικό κοινωνικό έλεγχο και κυρίως με εμπιστοσύνη στην εμπειρία, τις δεξιότητες, την ικανότητα και την επαγγελματική επάρκεια όλων των εργαζομένων και των συμβασιούχων συμπεριλαμβανομένων, για τους οποίους υπάρχει ειδική μέρημνα ως προς τη μοριοδότησή τους. Και φυσικά, έχοντας ως πολύτιμο αρρωγό στη νέα προσπάθεια, που είμαστε σίγουροι ότι θα αγκαλιαστεί από την κοινωνία, το φωτεινό παράδειγμα του αυτοδιαχειριστικού μοντέλου της ΕΡΤ Open, της ΕΡΤ 3 και των περιφερειακών ΕΡΑ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Καπαδία, ευχαριστούμε. Το λόγο έχει...